Νέα ένταση στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις, καθώς ένας Αμερικανός που φέρεται να εργαζόταν ως διπλωμάτης για το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο, συνελήφθη στην Τουρκία ως ύποπτος ότι πούλησε ένα πλαστό διαβατήριο για 10.000 δολάρια σε ένα σύρο υπήκο. Αυτό μετέδωσε την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Ανατολού. Οι Αμερικανοί επιβεβαιώνουν την είδηση, διαψεύδουν όμως ότι πρόκειται για Αμερικανό διπλωμάτη. Ποιος λέει αλήθεια από τους δύο είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Οι Τούρκοι θέλουν να αυξήσουν το αντιαμερικανικό κλίμα στην τουρκική κοινωνία λόγω της πτώσης της τουρκικής λίρας και να χρεωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες όλα τα κακά.